Νέο πρόσωπο θα αποκτήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο χώρος του Πλατανότοπου στο Μαΐστρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπώνησε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προβλέπεται η συνολική ανάπλαση του χώρου με ήπιες παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αισθητική αλλά και λειτουργική αναβάθμισή του. Συγκεκριμένα μελετάται η ολοκλήρωση περιμετρικού χαμηλού τοιχείου, οριοθέτηση του χώρου Πρασίνου σε σημεία όπου το υπάρχον έχει φθαρεί και επέκτασή του κατά μήκος της νέας χαμηλής περίφραξης θα κατασκευαστούν ελεγχόμενα ανοίγματα είσοδης, τις οποίες θα τοποθετηθούν μελλοντικά ελεγχόμενες είσοδοι, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος των οχημάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκε η μελέτη ανάπλασης χώρου αναψυχής και περιπάτου στον Πλατανότοπο της Μαΐστρου. Είναι μια μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατατέθηκε στο Δασαρχείο προς έγκριση. Η μελέτη αυτή, η τεχνική μελέτη, είναι προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ουσιαστικά ολοκληρώνουμε την ανάπλαση του Πλατανότοπου, ο οποίος Πλατανότοπος με το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο για την οικισμό του Μαΐστρου. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις. Καταρχήν επεκτείνεται ο φωτισμός LED, ο οποίος ήδη υπάρχει, ο υφιστάμενος, γίνεται επέκταση επιπλέον. Γίνεται ένα περιμετρικό τοιχείο από φυσικά υλικά ύψους περίπου 40 εκατοστών η συνέχεια του ήδη υπάρχοντος. Επιπλέον θα κατασκευαστεί ξύλινη περίφραξη, η οποία θα έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός χώρου έκτασης περίπου 273 τετραγωνικών μέτρων, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να φυλάξουν μέσα σε αυτόν ζώα συντροφιάς. Παράλληλα, υπάρχουν υποδομές για τη δημιουργία παιδικής χαράς, η οποία θα αξιοποιηθεί ώστε στο μέλλον να τοποθετηθούν όργανα. Ακόμη, θα προβλεφθεί και χώρος για τη μελλοντική τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής για υπαίθριους χώρους, καθώς και ενός ξύλινου οικίσκου. Σε διάφορα σημεία μέσα στο πάρκο θα τοποθετηθούν με κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους ξύλινα καθίσματα και επίστηλη κάδη σκουπιδιών. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις στο πράσινο, κάποιοι χώροι αναψυχής με τη δημιουργία τραπεζιών και παγκάκια, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα στον κόσμο ο οποίος θέλει να επισκεφθεί τον Πλατανότοπο. Είναι μια μελέτη η οποία πλέον, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα έχουμε εκεί πέρα έναν εξαιρετικό χώρο αναψυχής, ψυχαγωγίας αλλά και παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ο Γιάννης Ναϊτίδης, ο Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας εκεί πέρα, το δουλεύουν με τους συνεργάτες τους. Στόχος είναι η μετατροπή του χώρου σε μια όαση χαλάρωσης, δροσιάς και άθλησης λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης.